Μετά στο Μίλα που ήσουνα. Το Μίλα όχι, δεν θέλω να το θυμάμαι. Γιατί? Κύριε Αληθινή, δεν με λες. Ναι. Ναι, γιατί όταν πηγαίνεις κάπου που σου λένε άλλα, ότι θα κάνεις και άλλα κάνεις, όχι. Ναι, ήταν άσχημη εμπειρία. Ναι, για μένα ναι. Για μένα ναι. Και η Τατιάνα. Και ο τρόπος ο οποίος φύγαμε από εκεί ήταν πάρα πολύ άσχημος. Δεν γίνεται να έχεις μια εκπομπή με τέσσερις κυρίες που η κάθε μια έχει την ιστορία της και ξαφνικά να παίρνεις ένα τηλέφωνο το την ημέρα που τελειώνει η εκπομπή να φωνάζεις τις τρεις απάνω και εγώ επειδή έφυγα γιατί είχα δουλειές να με παίρνεις να μου λες ξέρεις σταματάμε και να βγούμε να φάμε κιόλας. Όχι, δεν τα μπορώ εγώ αυτά, ξέρεις, είναι τρελαίνο. Έτσι έγινε από τηλεφώνο. Όχι, δεν μ' αρέσουν αυτά. Μένα μ' αρέσει ο άλλος να σέβεται. Σαφώς είναι δική σου η εκπομπή. Σαφώς μας κάλεσες να είμαστε κοντά σου. Το σεβαστό το project, δεν έγινε ποτέ αυτό το project. Και στη διάρκεια της εκπομπής ξαφνικά αποφασίζεις ότι θα μας διώξεις. Δεν το κάνεις έτσι. Ενημερώνεις πριν, ζητάς συγγνώμη και το κάνεις. Δεν σου εξήγησε η Τατιάνα τους λόγους ποτέ. Δεν με ενδιαφέρουν οι λόγοι τελευταία στιγμή. Δεν το κατάλαβα αυτό, τόση πρεμούρα. Ό,τι τι. Ξαναβρεθήκατε ποτέ με την Τατιάνα. Όχι και δεν θέλω. Δεν θέλεις. Δεν θέλω. Την αγαπώ να είναι καλά. Δεν θέλω το κακό της Παναγία μου κανενός ανθρώπου, όμως δεν τη θέλω. Πού να γύρω το κορμί.